Είναι άδικο, είναι εξοργιστικό να χάνεται μια ακόμα ανθρώπινη ζωή μετά από μια δυνατή βροχή. Αυτό έγινε χθες στην Πολύχνη, σε μια από τις πολλές ιρλανδικές διαβάσεις που υπάρχουν στο ρέμα που διασχίζει το συνοικισμό της Πολύχνης. Αυτό βεβαίως είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της έλλειψης αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή, αφού όλοι ξέρουμε ότι το Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, που προέβλεπε αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την ευρύτερη περιοχή, δεν υλοποιήθηκε καθόλου από το 2003. Είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, πρέπει να διευθετηθούν τα ρέματα, διαφορετικά θα θρυνούμε απώλειες ανθρώπων και καταστροφές περιουσιών. Σήμερα λοιπόν αυτό που απαιτείται και το ζητάμε από όλη την πολιτεία, τόσο από την τοπική, τον τοπικό δήμο, την περιφέρεια και το κράτος, είναι να γίνει άμεσα η καταγραφή, να προχωρήσει η αποζημίωση όσων έχασαν και ό,τι έχασαν από τις περιουσίες τους, οι πλήρεις, και βεβαίως επιτέλους η υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πια ζήτημα ζωής και θανάτου και δεν μπορεί να καθυστερεί. Περιοδεύσαμε σήμερα την προσωπία του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου και της Περιφέρειας στη Πολύχνη, που χθες δέχτηκε τις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, μιας πολιτικής επικίνδυνης και εγκληματικής που δεν ιεραρχεί ψηλά τα αντιπλημμυρικά έργα, τις ανάγκες συνολικά του λαού. Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά οφείλεται σε μια ακραία πολιτική που κριτήριο της έχει την κερδοφορία των ομίλων και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Διεκδικούμε άμεση έναρξη όλων των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται στην περιοχή συνολικότερα, γιατί ενώ χθες είχαμε εδώ στην Πολύχνη, προχθές είχαμε και παραπροχθές και στο Φορτιάτι, όλων των αντιπλημμυρικών έργων που απαιτούνται, και βεβαίως αποζημίωση άμεσα όλο το πληγέντος στο 100% των ζημιών που έχουν πάθει. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες του παλικαριού που έχασε εξαιτίας αυτής της εγκληματικής πολιτικής τη ζωή του από τη χθεσινή πλημμύρα. Η χθεσινή φωνική πλημμύρα κατέδειξε με το πιο εκοφαντικό τρόπο τις μεγάλες ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές που σημειώνονται όχι μόνο στην περιοχή της Πολύχνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα φαινόμενα τέτοιας φύσεως, όπως αυτό που συνέβη χθες στην Πολύχνη με την αντίστοιχη πλημμύρα, δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της κλιματικής αλλαγής αλλά ούτε και των έντονων καιρικών φαινομένων. Είναι απόρρια και αποτέλεσμα των διοχρονικών ευθυνών των αστικών κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που για όλα αυτά τα χρόνια, για ολόκληρες δεκαετίες, δεν προωθούν, δεν ιεραρχούνται αυτά τα έργα ζωτικής σημασίας για την προστασία της ζωής του λαού και του περιβάλλοντος, για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιεραρχώντας πόρους και πακτολούς χρημάτων σε περιφέρειες και δήμους που προέρχονται από τον Ιδρώτα και την άγρια φορολογία των ευρωπαϊκών λαών, προωθεί όλα αυτά τα χρήματα σε έργα που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο και βάζει σε δεύτερη μοίρα όλα αυτά τα έργα και τις υποδομές, όπως είναι αυτά της πολιτικής προστασίας, τα οποία πραγματικά έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή. Ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως Δημοτική Σύμβουλη αντίστοιχα, έχουμε προωθήσει πάρα πολλές φορές το ζήτημα της πολιτικής προστασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στεκόμαστε συμπαραστάτες αυτή τη στιγμή σε όσους επλήγησαν από τη χθεσινή φωνική πλημμύρα και θα στηρίξουμε το κάθε αίτημα που θα αφορά την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.